τόσο το περιεχόμενο, όσο και η διαδικασία, δεν αποτελεί κεραυνό εθρία, ούτε είναι πρωτοτυπία. Να θυμίσω ότι οι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ για την ανώτατη εκπαίδευση, ένας ψηφίστηκε και 2 Αυγούστου με κλειστά πανεπιστήμια και άλλος μεγάλη εβδομάδα. Ο νόμος Γαβρόγλου ψηφίστηκε μεγάλη εβδομάδα. Με κλειστά πάλι πανεπιστήμια. Ήταν λόγω το ότι ήταν από όλους αποδεκτός ο νόμος, έτσι. Ενώ υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις και για τον νόμο Γαβρόγλου. Ούτε όμως το περιεχόμενο είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή πατάει στην κυριολεξία του νομοσχέδιου αυτό πάνω στους προηγούμενους νόμους. Για παράδειγμα, το πώς θα εκλέγουν οι φοιτητές τους εκπροσώπους στα συμβούλια δίκης του Πανεπιστημίου. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ήταν από τον νόμο Διαμαντοπούλου και ίσχυε. Δεν εφαρμοστήκε ποτέ. Απλώς είχε εφαρμοστεί σε ορισμένα τμήματα. Σε ελάχιστα τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα δεν τον υλοποιούσαν. Τώρα μόνο έγινε υποχρεωτικό. Τώρα μόνο έγινε. Εντάξει, λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κυβέρνηση δεν το κατάργησε αυτό το πράγμα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, ποιο είναι σε σχέση με την ουσία και το περιεχόμενο που επιταχύνει μια σειρά ζητήματα. Βέβαια, το ένα θέμα είναι η έρευνα. Όπου επί της ουσίας πλέον υποτάσσεται και χειραγωγείται η έρευνα από τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ένα τεράστιο ορθολογισμό. Τόσο όσον αφορά την έρευνα και τα αποτελέσματά της, όσο επί της ουσίας και μια υποβάθμιση των ερευνητικών αντικειμένων τα οποία δεν ενδιαφέρουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ναι, και υπάρχουν... τροπιστικές επιστήμες, συνήθως. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Προσδέδει άμεσα με τις ανάγκες στην αγορά εργασία. Τι θέλουν οι επιχειρήσεις? Θέλουν πτυχιούχους οι οποίοι να είναι αναλώσιμοι. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων επί της ουσίας. Γιατί άλλος είναι αναλώσιμος και κακοπληρωμένος, όπως ισχύει με τους πτυχιούς, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Κάνουν εμείς και οι άνθρωποι με την νέα με διδακτορικά αναλώσιμοι και κακοπληρωμένοι. Βεβαίως, αυτό λέω. Θα το πω το παράδειγμα, γιατί ξέρουμε για την ανεργία των νέων. Λοιπόν, από αυτή την άποψη υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο το πτυχίο. Έχουμε μονοετή κύκλη σπουδών. Τριετή και τετραετή. Δεν έκανε διετή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, το έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τους διετές κύκλους σπουδών. Αυτό είναι που ισχύει πολλά χρόνια στην Γαλλία. Έτσι. Yeah. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πασπαρτού πτυχίων με περιορισμένα δικαιώματα, ακόμη και γνωστικό αντικείμενο όσον αφορά. Δηλαδή διασπάει το γνωστικό αντικείμενο, αυτό που λένε τον έρασμο, δηλαδή την εσωτερική μετακίνηση. Είναι και αυτό μια λογική η οποία αφενός μεν, πόσο άλλος θα σηκωθεί να φύγει και να πάει 6 μήνες σε μια άλλη πόλη, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, αν δεν του διασφαλίζει στέγη, σύντηση και μια σειρά άλλα αναγκαία ζητήματα που υπάρχει. Αλλά αυτό γιατί για να μπορεί να εκπαιδευτεί ο νέος ότι είναι ευέλικτος. Δηλαδή μπορεί να πάει σε μια δουλειά σήμερα, στην άλλη αύριο, στην παράλληλη μεθαύριο. Εγώ να σας κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Καλαμασόπουλε. Από τη στιγμή που το δημόσιο ξέρουμε ότι δεν χρηματοδοτεί αρκετά το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι τουλάχιστον νομίζω και το μόνιμο παράπονο των πανεπιστημίων. Έχει μειωθεί τα τελευταία 15 χρόνια 70%. Έχει μειωθεί η χρηματοδότηση. Και υπάρχει ζήτημα. Και έχετε άλλο και σου λέει: ωραία, το δημόσιο δεν το κάνει. Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε την αγορά? Μάλιστα. Που θέλει να ρίξει, ας πούμε, σε κάποια τεχνολογία που είναι καινούργια. Προσέξτε πράγματα, όμως, την τεχνολογία ούτως ή άλλως. Προσέξτε την παγίδα που υπάρχει σε αυτό. Υπάρχει που και λέτε. Ένα τυράκι, βέβαια. Λοιπόν, ποιο είναι το τυράκι. Λοιπόν, υποτίθεται ότι οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούν την έρευνα, όμως με διάφορα νόμοι οι οποίοι έχουν γίνει ήδη πράξη, στο όνομα της ψηφιακής μετάβασης, υπεραποσβαίνονται οι επενδύσεις που γίνονται στην έρευνα και στην τεχνολογία. Άρα δηλαδή το κράτος επί της ουσίας με έμεσα χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις για να χρηματοδοτεί το πανεπιστήμιο. Και δεν βάζω μέσα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ. Άρα τώρα λοιπόν, αυτό από εδώ βλέπουμε τη διαστρέβλωση μιας κατάστασης. Και από αυτήν όπως βλέπουμε στο νόμο καθαρά, είναι οπισθοδρομικό το νομοσχέδιο αυτό. Αντί λοιπόν να εξυπηρετήσει το εμβάθυμα στη γνώση, στην έρευνα και στις δημιουργικές δυνατότητες του νέου ανθρώπου, ουσιαστικά καταστρέφει όλες αυτές τις δυνατότητες. Μπορώ να σας λίγο, ήθελα λίγο να πω το εξής. Άρα δηλαδή αυξάνεται τους αξικούς φραγμούς. Καταρχήν,
Εδώ υποβαθμίζει το παντού. Σα είπα από την αρχή. Υπάρχουν. Ταξικό το λέω και ο Καθηγητή. Το Κομμουνιστικό Κομμέλλον έχει συγκεκριμένε απόψει. Κύριε Γκιουλέκα, δεν θέλω να διαφωνώ με τι απόψει του σε πάρα πολλά θέματα. Υπάρχει ένα πράγμα. Φοιτητικέ αιστείε. Γιατί δεν υπάρχει. Βάζει ένα θέμα τώρα. Επειδή συζητάμε για τη στιγματική πολιτική. Είναι σημαντικό αυτό. Έτσι κι αλλιώ. Και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόταν η έρευνα. Χρηματοδοτούνταν πάλι από επιχειρήσεις και πάλι τα αποτελέσματα της έρευνας τα αξιοποιούσαν οι επιχειρήσεις για την κερδοφορία τους. Δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, απλώς τώρα γενικεύεται. Και μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες όσον αφορά και τη διαχείριση. Ένα. Δεύτερο ζήτημα. Το τι παρήγαγαν τα πανεπιστήμια. Δεν μιλάω για το επίπεδο σπουδών, το οποίο ήταν πολύ πιο αναβαθμισμένο. Και... Τα πτυχία που τώρα υποβαθμίζονται, το βλέπουμε από την πραγματικότητα. Ένας στους 5 είναι άνεργος, είναι ο πτυχιούχος. Ο ένας στους 3 ασχολείται με δουλειά άλλη από το πτυχίο το οποίο έχει και είναι και 500.000 πτυχίοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Άρα βλέπουμε το αποτύπωμα στην αγορά εργασίας το οποίο υπάρχει. Και αυτό θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο τα πούμε. Δεύτερον, τα πτυχία από τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν ξεκοπεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η συνθήκη της Μπολόνιας. Που την εφάρμοσαν όλα τα κόμματα. Και μάλιστα όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και σε συνθήκες απελευθέρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων πλέον. Και αυτό βλέπουμε το πού συνέβαλε, πού οδήγησε, αυτή την ακριβώς την κατάσταση. Άρα λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία αντί να αναβαθμίσει το μορφωτικό επίπεδο, αντί να αναβαθμίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα εργασιακά των αποφύτων των ελληνικών πανεπιστήμιων, τα υποβαθμίζει ακόμη περισσότερα. Και αυτό. Είναι το αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια διαμορφώνει μια τεράστια αντίφαση που θα τη βρούμε μπροστά μας. Η οποία αντίφαση είναι η εξής. Ότι δεν θα μπορούν οι νέοι πλέον πτυχιούχοι με τα υποβαθμισμένα γνώση να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Και θα εμφανιστεί όπως έχει εμφανιστεί σε μια σειρά κλάδους των Ηνωμένων Πολιτειών που θέλουν να αλλάξουν το σύστημα γιατί έδειξε τα όρια του. Θα εμφανιστεί αυτή η τεράστια αντίφαση. Να κάνω μια παρατήρηση. Γιατί κρατάει πίσω την εργατική δύναμη, αντί να την αναπτύσσει. Λέω το εξής εγώ, ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Σωστό. Δεν είναι χρονοκατέβατο. Κάποιες πολιτικές φταίνε. Πολιτικές που ακολουθήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν λένε ότι η κρίση τώρα έρθει απ' έξω. Προσέξτε, θα πω λοιπόν. Πρώτο ζήτημα λοιπόν είναι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπουμε το επίδικο. Τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι ενέργεια στο πράγμα. Mm-hmm. Απελευθέρωση ενέργειας. Απολιγνητοποίηση, πράσινη μετάβαση. Όλα τα κομμάτια και το πράγμα. Πρέπει να πάμε όμως στα προσέξτε, ΑΠΕ. Προσέξτε, να πας. Πώς πας και για ποιο σκοπό θα πας. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί διαμορφώθηκε ένα πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα. ΑΠΕ, εισαγόμενο φυσικό αέριο σε βάρος του εγχώριου του λιγνίτη. Νομίζω ότι το φυσικό αέριο κάνει τη ζημιά, δεν όχι η ΑΠΕ. Αυτή ναι, προσέξτε, η ΑΠΕ έτσι κι άλλως ήταν πολύ ακριβές. Ναι, απλώς δεν έχουν και μάλιστα, ναι, και μάλιστα με εγγυημένη τιμή από όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, άλλος έκανε επένδυση σε ΑΠΕ και ήταν διασφαλισμένο ότι θα έχει κέρδη. Τόσο καλά. Πρέπει όμως έχουμε πρόβλημα με την κλιμακή αλλαγή. Εσείς δεν το αρνείστε. Το ξέρω ότι δεν το αρνείστε, γι' αυτό το λέω. Εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές. Μόνο με τις ΑΠΕ δεν μπορεί να υπάρξει ενεργειακό μείγμα. Σταθερό. Έτσι, δεν υπάρχει τεχνολογία. Μετά από 40 χρόνια, 50 μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορεί και πιο γρήγορα πια. Πιο γρήγορα δεν είναι τόσο εύκολο και δεν είναι τόσο απλό και το βλέπουμε. Αλλά πέρα από αυτό όμως, για να μην μπλέξουμε στη μελλοντολογία, ας δούμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, διαμόρφωσε ένα πολύ ακριβό μείγμα. Και ένα μείγμα εισαγόμενο. Ενεργειακή εξάρτηση και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να πούμε κιόλας ότι το φυσικό αέριο είναι και στην ηλεκτροπαραγωγή, έτσι. Ακριβώς. Κατά κύριο λόγο στην ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα μας. Το 50% είναι ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και το 10% από εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Άρα λοιπόν έχει διαμορφώσει ένα ακριβό μείγμα. Αυτό το ακριβό μείγμα εκτινάχθηκε λόγω των ανταγωνισμών. Ανταγωνισμοί που φτάσανε στον πόλεμο, στην Ουκρανία. Αυτοί οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των ενεργειακών διαδρομών. Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο. Και είμαστε στο επίδικο. Και δεύτερο. Καλά, τώρα και Πούτιν την είδα η Μεγάλος Πέτρος, ας πούμε, και λέω, θέλω να κάνω αποκομμουνιστικοποίηση. Ναι, επί της ουσίας, λοιπόν, ποιοι τσακώνονται, οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους σκοτώνονται. Στο έδαφος της Ουκρανίας. Αυτό και τρίτος παράγοντας επιπλέον είναι κυρώς απέναντι στη Ρωσία. Που κυρώς απέναντι στη Ρωσία, σήμερα λέγανε οι ειδήσεις, και εσάς το άκουσα, μου φαίνεται το δελτίο σας, ότι η Ρωσία έχει 20 δισεκατομμύρια παραπάνω από αυτά που υπολόγισε. Αυτό που λέτε, ο καγκελάριος της Αυστρίας είπε σήμερα ότι αν συνεχιστούν οι κυρώσεις στη Ρωσία,
Θα πρέπει να πάμε στο αλκοόλ ή στα ψυχοφάρμακα. Και στη Γερμανία είπαν ότι θα παγώσουν. Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα, σοβαρό. Εγώ καταλαβαίνω στους ανθρώπους που λένε για τις, κυρώσεις ότι όταν το ακούν αντιδρούν. Γιατί υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα σοβαρότερα απέναντι σε αυτό που κάνει ο Πούτιν όταν έχει εισβολή. Απ' την άλλη, όμως, βλέπεις ότι έχει κέρδος. Είναι φοβερό αυτό. Έχει κέρδος, μα έχει φτιάξει μηχανισμό από πριν. Άρα, τι θέλω να πω λοιπόν. Ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει διαμορφώσει αυτό το πολύ ακριβό μείγμα. Ένα, το στοιχείο είναι αυτό λοιπόν. Δεύτερο ζήτημα. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνει η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα με τις προτάσεις του, δεν αντιμετωπίζουν το ακριβό μείγμα. Τι αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις. Αυτό είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Γιατί το ακριβό μείγμα. Όμως να κάνεις κάτι και άμεσα. Λέω, το ακριβό μείγμα θα συνεχίσει να μας σημαδεύει και για τα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα δεν θα είναι μόνο ακριβό το μείγμα, αλλά θα είναι και λειψό. Δηλαδή θα υπάρχουν και ελλείψεις στην αγορά. Άρα τι πρέπει να προχωρήσει, να προχωρήσει το λιγνίτη. Να καταργήσει τα τέλη ρήπων. Λοιπόν, άμα πα και ότι δεν μπορεί να το δει επιτρέπει. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί δεν μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιον? Εγώ αλλού το πάω. Λοιπόν. Πού το πάει? Μα υπάρχει κλιματική αλλαγή και το ξέρετε. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προσέξτε. Προσέξτε για να μην συζητήσω τώρα, γιατί εσεί τα ξέρετε τα θέματα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω για να το απαντήσετε. Εσεί τα ξέρετε τα θέματα. Τώρα υπάρχει περιοχέ στην Ελλάδα που αρρωσταίνει ο κόσμο από το λιγνίτη. Δεν και το πιο υγιέ πράγμα. Για ποιο λόγο? Δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι. Όχι, αντί, για να το απαντήσετε. Ναι, το λόγο. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Για το λόγο αντί οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τη νέα τεχνολογία αξιοποίησης του λιγνίτη με την παγίδευση των ρήπων. Υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Προτίμησαν να δώσουν ένα σκασμό, 10 τσουβάλια χρήματα στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας. Με τις τεράστιες επιδοτήσεις τις οποίες πήρανε. Με τις εγγυημένες τιμές τις οποίες είχαν. Και το λέμε αυτό ακριβώς για το λόγο. Γιατί κοιτάξτε ποια είναι η υποκρισία τους. Πού ξαναγυρίζουν, πάλι στον άνθρακα ξαναγυρίζουν, στα πυρηνικά ξαναγυρίζουν και όλα αυτά τα θεωρούν ότι είναι συμβατά πλέον. Γιατί ακριβώς βρήκαν σε αδίέξοδο. Βρέθηκαν σε αδίέξοδο. Δυστυχώς το βλέπετε ότι ο λιγνίτης. Οπότε αυτό λέμε. Άρα λοιπόν πρέπει να σφυριστεί αυτό το ακριβό μείγμα. Να αλλάξει αυτό το μείγμα. Με αξιοποίηση του εγχώριου και βέβαια να καταρριφθούν και μια σειρά φόροι οι οποίοι επιβαρύνουν. Και οι φόροι οι οποίοι επιβαρύνουν και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ και τα τέλη ρήπων. Άρα όλα αυτά πρέπει να. Και αυτός πρέπει να αποτελεί στόχο. Και από αυτή την άποψη, είπατε στην αρχή, κύριε Ραβανέ, μια κουβέντα που την κράτησα, ότι δεν υπάρχει κοινόδαφος. Και όμως ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στη ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κοινόδαφος. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ζητήματα της οικονομίας. Και αυτός είναι αυτόματος πιλότος. Κάθε κυβέρνηση και τη επόμενη κυβέρνηση. Και αυτή είναι επικίνδυνη για τι ανάγκε του λαού. Στο όνομα τη γεωστρατηγική αναβάθμιση τη άρχουσα τάξη, γίναμε σημεοφόροι των Αμερικανοατοικών στην περιοχή, όχι μόνο με τη σημερινή κυβέρνηση, και με την προηγούμενη. Τι σημαίνει σημεοφόροι, μπροστάριδες και μετατρέψαμε τη χώρα μας σε μια απέραντη βάση. Με νέες βάσεις που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και στην Αλεξανδρούπολη και στην Αλεξανδρούπολη και στο Στεφανοδίκιο και στην Αλεξανδρούπολη. Απαντάω στο γέλιο, πρέπει να απαντήσω και Στεφανοδίκιο και Στεφανοδίκιο και Αλεξανδρούπολη επί ΣΥΡΙΖΑ δόθηκαν. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Αυτή την επιλογή την πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας. Είπαμε και πριν με ακρίβειες και με όλα τα υπόλοιπα και με εξοπλισμούς που είναι άχρηστοι για τα αμυντικά μας συμφέροντα, σχετίζονται με τα ανατοϊκά σχεδιασμούς αυτοί οι εξοπλισμοί. Δεύτερο ζήτημα. Πάντω χρειάζεται αεροπλάνο. Δεύτερο ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα για να κλείσω. Δεύτερο ζήτημα λοιπόν. Αντί να ισχυροποιηθεί η θέση της χώρας μας, τι έχουμε? Έχουμε η Τουρκία να αυξήνει την επιθετικότητά της και αυτοί μάλιστα τη στηρίζουν επί της ουσίας οι σύμμαχοι μας, οι λεγόμενοι σύμμαχοι μας, Αμερικάνοι, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θέλει να διατηρηθεί η στρατιωτική συνοχή του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ. Και αυτό που θα οδηγήσει επί της ουσίας, θα οδηγήσει σε παραχωρήσεις στα πλαίσια της συνδιαχείρισης που αποτελεί ένα προσωρινό συμβιβασμό σε όλη αυτή την κατάσταση. Για το Αιγαίο, λέτε. Για το Αιγαίο, βέβαια. Και αυτή είναι ο σκοπός και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνδιαχείριση. Εδώ θα είμαστε. Γιατί ακριβώς οι υπόλοιποι τι λένε, βρείτε τις διαφορές. Μα δεν έχουμε διαφορές. Άρα λοιπόν. Το θέμα αυτό διαμορφώνει συνθήκες κινδύνου για τα κυριαρχικά δικαιώματα και για τα δικαιώματα του λαού. Και πρέπει να φύγει ο λύκος από το Μαντρί. Και λύκος στο Μαντρί είναι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί.